ξέρετε γιατί ανακυκλώνουμε καλεσμένους. Εδώ η Ellen DeGeneres. Έχει τη Μαντόνα, κάθεται και λίγο. Επίσης την πάρουμε τώρα που γυρίζει και εμείς ανατηλεύουμε τη Μαντόνα. Μπορεί να πεταχτεί μέχρι την Ελλάδα να έρθει και στο Happy Day ένα πρωινό. Να μας απαντήσει μια ερώτηση. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί που πάνε δεν πληρώνονται. Α, δεν το ξέρω. Δεν αυτό νομίζω ότι η Μαντόνα να πηγαίνει τρεις και λίγο. Κοίταξε, έτσι πως είναι η καριέρα της αυτό το τέλημα, νομίζω ότι... Πληρώνονται έξω. Δεν είσαι σίγουρος. Τέτοια ονόματα, 100%. Έχω την αίσθηση ότι όταν μια εκπομπή είναι πολύ επιτυχημένη, όπως τη Σόπρα ή της Ellen DeGeneres... Όχι, πληρώνονται όλοι καλεσμένοι. Εδώ είναι το πιο απλό πράγμα. Γίνονται γένεια και σου λένε για να πάει 5 λεπτά η Paris Hilton, παίρνει 30-40.000 δολάρια. Μην χαλάτε την πιάτσα σε δύσκολες στιγμές. Θα αρχίσουν να μας ζητάνε λεφτά. Θα λένε τι. Στην Αμερική πληρώνονται όλοι καλεσμένοι. Ρε Δημήτρη, και οι πιο απλοί και καθημερινοί. Όλοι. Και αυτοί που θέλουν να αναδείξουν το ταλέντο τους και υπάρχει τιμοκατάλογος. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τους VIP στην Αμερική. Ναι. Και υπάρχει τιμοκατάλογος για privé party, για εγγένεια, για τηλεοπτικές εκπομπές. Έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές. Και εγώ και τώρα που ήμουν έξω. Και λέμε τώρα, είσαι η Λούρδη. Και βγαίνει η Μαντόνα στην Έλεν, την αγαπημένη, και λέει: ο μικρότερος που είχα τα τελευταία 6 χρόνια ήταν 22 χρονών. Και ο δικός σου είναι 20. Τον πα στο σπίτι δύο μέρες τη μανούλα να του μαγειρεύει και να του πλύνει. Δεν νομίζω. Δεν του πας, γιατί εκεί που κοιμάται θα πάει να τον σκεπάσει. Δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, και τον Τζάστιν λίγο το γλυκοκοιτούσε, νομίζω ότι... Τι λίγο, παιδάκι μου, τον έφαγε. Το άλλο που δεν κατάλαβα, γιατί δεν ήταν σαν να είχε κάποιο θέμα στους προσαγωγούς της και στους απαγωγούς της. Μπορεί να είχε κάνει πολλοί προσαγωγούς, απαγωγούς στο γυμναστήριο και ξέρεις ότι θα πιάνονται λίγο. Ή από το πέσιμο, βέβαια, respect, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Respect, αλλά ξέρεις κάτι, όταν είσαι η Μαντόνα και έχεις αυτή την ιστορία και είσαι 56 και όπως και να έχει δεν έχεις και μια δεκαετία μπροστά σου, μπορεί να έχεις μια ρε παιδί μου, ήταν από πάντα. Αυτή είναι απενεχοποιημένη, αν έβλεπες μια ελληνίδα. Να σου πω κάτι. Να είναι και πιο επιλεκτική στις εμφανίσεις της. Άκου να σου πω λίγο τι γίνεται. Η Μαντόνα έχει πετάξει το γάντι στην αμερικανική κοινωνία, η οποία είναι πουριτανή, έτσι. Από τα πρώτα της σχεδόν βήματα. Δηλαδή...